Το Μουσείο Καπνού Καβάλας αποτελεί την ιστορία της πόλης που πρωταγωνίστησε στην παραγωγή και εμπορία καπνού από το 1870 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στην Καβάλα σήμερα υπάρχουν ακόμη δεκάδες καπναποθήκες που θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν της και που θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το Μουσείο Καπνού στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού, στο ισόγειό του που δυστυχώς δεν επαρκεί. Τα εκατοντάδες εκθέματά του, δωρές καπνεργατών και καπνεμπόρων, περιμένουν τη μεταφορά του στη Δημοτική Καπναποθήκη. Ο Δήμος Καβάλας συνεργάστηκε με την Πανελλήνια Ένωση Καπνεμπόρων που εκπώνησε τη μελέτη για την μετεγκατάσταση του Μουσείου Καπνού στη Δημοτική Καπναποθήκη. Ήδη η διοίκηση του Δήμου Καβάλας έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου που ευελπιστεί να το εντάξει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Από εδώ μέσα περνάει η ιστορία αυτής της πόλης. Είμαστε πολύ περήφανοι οι καβαλιώτες για το Μουσείο Καπνού. Το Μουσείο Καπνού ιδρύθηκε πριν από 16 ολόκληρα χρόνια και τα εκθέματά του είναι τεράστιας αξίας. Το Κέντρο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού έχει διαδραματίσει όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό του μουσείου με υλικό πάσης φύσης που αφορά τον καπνό. Σε μικρό χρονικό διάστημα φτιάξαμε αυτόν τον χώρο. Και αυτό το φτιάξαμε μόνο και μόνο να μαζέψουμε υλικό και να βλέπει ο άλλος ότι κάτι πάει να κάνουμε. Και οπότε μας έδινε όλο το υλικό. Έτσι μαζεύτηκε αυτός ο μοναδικός πλούτος που βρίσκεται εδώ, στο ισόγειο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας τρέχει τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, έχοντας στα χέρια της την μουσιολογική μελέτη. Η μελέτη είναι έτοιμη. Οι επαφές με την περιφέρεια έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται για να βρεθούν τα αντίστοιχα κονδύλια. Θεωρώ ότι θα είναι ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αφορούν χρηματοδοτήσεις για λειτουργίες και εγκαταστάσεις μουσείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλος αυτός ο πλούτος του Μουσείου Καπνού θα στεγαστεί στο 1/4 της Δημοτικής Καπναποθήκης, η ανακαίνιση της οποίας έχει ολοκληρωθεί και αποτελεί ένα στολίδι για την πόλη της Καβάλας.